σοκ έπαθα σήμερα. Τι? Γιατί δεν μου είπατε ότι χώρισαν. Και μου το... Ναι, βέβαια, χώρισανε. Ο Κώστας Σόμερ και η Ναυσικά Παναγκοκοπούλου. Έπεσα έξω. Ναι, ήμουν σίγουρη ότι αυτό το ζευγάρι πήγαινε για γάμο. Και εγώ, και εγώ. Η Ναυσικά βέβαια δεν πάνε για γάμο, γιατί το πράγμα ότι η Ναυσικά ήταν στο Μαϊάμι. Τον Κώστα τον συναντήσαμε στο Hansen Gretel, στα Golden Hall. Η Μέρη Αρώνη αποκλειστικά. Το τι λέω γιατί εμείς το έχουμε αποκλειστικά. Φτιάχνουνε ζαχαρωτά. Ζαχαρωτό, ναι. Γιατί δεν είναι εκείνο το φοβερό παραμύθι με το σπίτι από, από γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Η επιχείρηση αυτή είναι δική του. Γλυκά και παγωτά. Το νέο του μαγαζί είναι δικό του. Α, ναι. Ναι. Μπράβο του. Τι ωραία αυτά. Παιδιά, τι ωραία πράγματα. Δεν είναι. Μήπως να έρθει να μας φέρει και τίποτα. Η Μερούλα αρνείται, βλέπω. Δεν τρώει. Α, δεν θέλει το κορίτσι. Πάμε να το δούμε. Βέβαια, πάμε να το δούμε γιατί είπε πολλά. Ξέρετε ότι ο Κώστας συμμετείχε σε καθημερινή σειρά στη Γερμανία, ότι έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά casting για τους 300, για το Prison Break και άλλα πολλά. Μιλά και για τον χωρισμό του ή δεν μιλά, εν πάση περιπτώσει. Απαντά σε κάθε περίπτωση. Τον έχουμε αποκλειστικά. Μάλιστα. Είσαι πιο καλός ηθοποιός ή επιχειρηματίας? Δεν ξέρω. Ειδικά στην Ελλάδα όπως έχουν τα πράγματα, αν είσαι ηθοποιός στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς είσαι και επιχειρηματίας, γιατί εδώ δεν υπάρχει το σύστημα των manager και των ατζέντιδων όπως υπάρχει στο εξωτερικό. Οπότε αναγκαστικά μανατζάρεις και διαχειρίζεις εσύ τον εαυτό σου, λες και είναι μαγαζί. Ωστόσο, δοκιμάστηκες και έξω, δούλεψες έξω. Ταυτόχρονα. Έκλεινα μια δουλειά εδώ, έφευγα έξω, έκανα κάποιες δουλειές εκεί και ουσιαστικά έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι τότε τίτλους ότι είχες φτάσει κοντά στους 300, ας πούμε, ώστε να παίξεις την ταινία. Μπορώ να θυμηθώ και για το Prison Break. Ναι, ναι, όλα αυτά είναι όπως τα λες, αλλά σου ξαναλέω. Θέλει τύχη, θέλει δουλειά, θέλει να είσαι εκεί, θέλει πολλά πράγματα τέλος πάντων. Από εκεί που σε θέλαν ότι ήσουν έτοιμος για γάμο, τώρα πλέον γράφουν ότι είσαι χωρίσει. Εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος που συζητάω την προσωπική μου ζωή. Είναι προσωπική. Απλά δεν είμαι άνθρωπος που κρύβεται κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι από κινήσεις και από εμφανίσεις μπορείς να καταλάβεις αν και τι συμβαίνει. Ξέρεις τι, επειδή και όσο ήσουν σε σχέση, δεν ήταν ότι ήσουν άνθρωπος που κρυβόσουν και μιλάγατε ανοιχτά. Γι' αυτό μάλλον και ίσως μετά στο χωρισμό και κάπου τι τέτοιο ανάλογο περιμένουν από εσένα. Γι' αυτό ξέρεις το είδες σε αναπαραγωγή και να γράφετε. Βλέπεις στην αναπαραγωγή λοιπόν από ό,τι μπορεί να λες εσύ, βλέπεις μια αλλαγή. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, από αυτή την αλλαγή καταλαβαίνεις τι και αν συμβαίνει κάτι νομίζω. Εγώ άκουσα και το άλλο, τι μπορεί να έκανε στο κορίτσι. Και μετά αφού χωρίσαν έφυγε στο Μαϊάμι, έφυγε στα εξωτερικά, δεν έμεινε καν εδώ. Αυτό δεν νομίζω ότι έκανα κάτι εγώ για να πάει στο Μαϊάμι, μακάρι να έκανα κάτι εγώ και να τις πήγανε και όλα καλά. Δηλαδή έτσι έκανα κάτι πήγε στο Μαϊάμι, μακάρι. Να με ευχαριστεί κάθε μέρα. Όχι, καταρχήν ήταν κάτι που ήταν οργανωμένο από πριν αυτό, δεν ήταν κάτι που έσκασε. Με την αλλαγή της. Δεν γίνονται σε μία μέρα στην άλλη αυτά, όπως καταλαβαίνεις. Έχεις κάνει ποτέ πρόταση γάμου? Πρόταση γάμου, όχι, δεν έχω κάνει. Πρώτα σιγά μου δεν είχε κάνει ποτέ. Το διευκρινίζει γιατί είχε ακουστεί ότι ένας λόγος που χωρίσανε ήταν ότι εκείνος ήθελε πια να περάσει το επόμενο βήμα και είναι φυσικά λίγο κόλωσε. Πώς, αφού πρώτα σιγά μου δεν είχε κάνει. Πού... Αυτό λέω και το ξεκαθαρίζει ο άνθρωπος, δεν ισχύει. Ότι δεν έτσι έκανε πρώτα σιγά μου. Μα άμα ήθελε να παντρευόντουσαν, θα είχε κάνει πρώτα σιγά μου. Αυτό λέω. Έχει γραφτεί εξού και η ερώτηση της Μέρης Αρώνη. Σήμερα. Θα με τρελάνετε, θα με τρελάνετε. Μην ξύνεσαι. Έλεγα λοιπόν ναι, ότι είχε ακουστεί ότι επειδή εκείνος θέλει να παντρευτούν και εκείνοι όχι, γι' αυτό χωρίσανε. Λέει ο άνθρωπος, δεν έχω κάνει ποτέ πρόταση γάμου. Συνεπώς δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε.